Καλησπέρα, Δήμητρα. Ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί στην ετοιμασία των κανονισμών των νοσηλευτηρίων, τα οποία εντάσσονται στην δεύτερη φάση. Mm-hmm. Την ίδια ώρα ετοιμάζονται και οι κανονισμοί των επαγγελματιών υγείας, που επίσης θα ενταχθούν από τον Ιούνιο και μπορούμε να δούμε αυτές τις ομάδες. Πρόκειται για τους κλινικούς ψυχολόγους, κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Τρέχουν λοιπόν να ετοιμάσουν τους κανονισμούς, ώστε να υποβληθούν στην νομική υπηρεσία για επεξεργασία και ακολούθως στην Βουλή για συζήτηση και για έγκριση. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ετοιμάζει και το λογισμικό που θα χρησιμοποιούν οι πάροχοι και τα νοσηλευτήρια στην δεύτερη φάση, ενώ ετοιμάζει και την λίστα φαρμάκων, τα οποία θα αποζημιώνει από τον ερχόμενο Ιούνιο. Εντατική όμως είναι και η έλεγχη για κατάχρηση του συστήματος, Νάσια. Έτσι ακριβώς, έχουν ήδη αποκοπεί χρήματα σε αρκετούς γιατρούς, Δήμητρα, αφού μετά από διερεύνηση παρατηρήθηκε κατάχρηση του συστήματος. Σύμφωνα και με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα φεύγουν επιστολές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε γιατρούς όπου εντοπίστηκαν μετά από διερεύνηση ότι κάποιες δραστηριότητες τους που έχουν καταχωρήσει στο σύστημα δεν συνάδουν μεταξύ τους. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί και ένα περιστατικό, Δήμητρα, μια καταγγελία, αν θέλεις, ασθενή, όπου σύμφωνα και με τον ίδιο μπήκε στον προσωπικό του λογαριασμό, στο μητρό του, στον προσωπικό του λογαριασμό του Γενικού Σχεδίου Υγείας και βρήκε, αν θέλετε, τις εξετάσεις τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ. Αυτή είναι μία περίπτωση, μία καταγγελία που ο ίδιος ασθενής προχώρησε σε καταγγελία. Και είναι υπό διερεύνηση, έτσι, από τον ΟΑΗ. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Νάσια, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ.